μιας κλιμακούμενης υποκλιτικότητας, η οποία είχε αυτό το γεγονός του εμβολισμού του πλοίου, ήταν αποτέλεσμα αυτής της κλιμακούμενης υποκλιτικότητας, η οποία υπήρξε τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Η κυβέρνηση το αντιμετώπισε με ψυχραιμία, νυφαλιότητα, αλλά και αποφασιστικότητα. Ενημερώθηκε έγκαιρα η κυβέρνηση για το περιστατικό. Ενημερώθηκε έγκαιρα. Το λέω γιατί η ενημέρωση στον τύπο έγινε πολύ αργά. Όταν αντιμετωπίζεις μια κρίση, προφανώς κοιτάζεις να αντιμετωπίσεις την κρίση και μετά να έχεις τις άλλες ενέργειες. Ενημερώθηκαν άμεσα και ο διεθνής παράγοντας. Υπήρξε απάντηση. Σήμερα γίνεται ενημέρωση στους υπουργούς Εθνικής Αμήνης από τον κύριο Καμένο. Αντίστοιχα. Η ενημέρωση θα γίνει και για τα πραγματικά περιστατικά, με λεπτομέρεια φανταζόμαστε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει συντάξει εδώ και κάποιους μήνες, και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, mm-hmm. ένα κατάλογο με τις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων mm-hmm. και του εναέριου χώρου των νησιών από την Τουρκία τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο έχουμε ενημερώσει όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και, και το διεθνή παράγοντα. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, έγινε αυστηρό διάβημα σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Εξωτερικών, mm-hmm. αλλά κλήθηκε και ο Τούρκος πρέσβης στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έγινε αυστηρό διάβημα από τον Διευθυντή πολιτικών, Γενικών Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου. Mm-hmm. Ταυτόχρονα υπήρξε η επικοινωνία μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού του Τούρκου, του κ. Γιλτιρίν, προς τον Πρωθυπουργό, και υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, όπου με αυστηρότητα ζητήθηκε. Με δική του πρωτοβουλία, του Γιλτιρίν δηλαδή. Mm-hmm. Όπου με αυστηρότητα ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο γεγονός αυτό καταδίκασε το γεγονός, αλλά και ζήτησε το σταμάτημα των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Για την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, είπε κάτι ο Πρωθυπουργός, γιατί οι Τούρκοι εμφανίζουν τα ίμια ως τουρκικό έδαφος. Να τελειώσω λίγο με αυτό και θα σας πω. Και από την άλλη μεριά υπόθηκε ο ισχυρισμός αυτός που βγήκε mm-hmm. και ως πληροφορία, ότι δεν ήταν κάτι σκόπιμο. Mm-hmm. Στους κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι εγώ θα προσθέσω τη λέξη διαζύγιο. Ναι. Σήμερα είναι και ιδιαίτερη μέρα. Είναι λόγω της ημέρας. Διαζύγιο λοιπόν από τον κοινό νου και από τη γεωγραφία. Mm-hmm. Απαντήθηκε και από το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, επαναλαμβάνω, για το θέμα των ημείων. Εάν είναι τουρκικά ή ελληνικά τα ίμια, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Στη συζήτηση, κοιτάξτε, στη συζήτηση τι έχει υποθεί στο τηλεφώνημα mm-hmm. είναι αυτό που έχει βγει από την ανακοίνωση. Που το καθεστώς του Αιγαίου και του Αιγαίου είναι συγκεκριμένα κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Τελεία και παύλα. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, να πάμε και στον κύριο Κουμουτσάκο, γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη χθες. Τελικά η περιοχή αυτή είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι τουρκικά, είναι αμφισβητούμενα, είναι γκρίζα περιοχή. Τι ισχύει, για να ξέρουν και οι Έλληνες που μας παρακολουθούν. Το καθεστώς του Αιγαίου είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο νομικά. Τελεία και παύλα. Πρέπει να σταματήσουν οι προκλητικές συμπεριφορές. Σε αυτό συμφώνησαν οι δύο πλευρές. Δηλαδή και ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Δηλαδή. Και ο Τούρκος Πρωθυπουργός και ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση και ότι θα πρέπει να ενταθούν οι επαφές στα πλαίσια της οικοδόμησης των μέτρων εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κύριε Μανατίδη, το προχθεσινό επεισόδιο, γιατί πολλοί λένε πως εδώ πια μιλάμε για αναβάθμιση των διεκδικήσεων της Τουρκίας. Ανεξάρτητα λοιπόν με το τι υπόθηκε και τι λένε οι Τούρκοι, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα και πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας συνέχεια προσβάλλοντας το διεθνές δίκαιο και με πράξεις, ακόμα θέλετε και με την Κυπριακή ΑΟΣ, οι οποίοι τη φέρουν κατάφορα να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και μετά η χώρα μας απαντά και στους διεθνείς οργανισμούς και παντού. Βλέπετε, υπήρξε άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως. Η οποία έθεσε το θέμα. Και βάλαμε και ότι οι τέτοιες συμπεριφορές υπονομεύουν και τις διμερείς σχέσεις. Ήταν ευθετική ενέργεια, κύριε Υπουργέ, αυτή. Ήταν ατύχημα. Τι ήταν, να καταλάβουμε. Όταν κάνεις τέτοιες συμπεριφορές, αποτέλεσμα αυτού βγαίνουν τέτοια επικίνδυνα γεγονότα. Άρα από ήταν ευθετική ενέργεια, επομένως. Από εκεί και μετά εκτιμώνται το πώς. Αυτή τη στιγμή τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε την ενημέρωση η οποία έχει γίνει και την απάντηση με αποφασιστικό τρόπο σε αυτή τη συμπεριφορά. Και ταυτόχρονα χρειάζεται και η αποκλιμάκωση, που θεωρώ ότι θα πρέπει μέσα από τα κανάλια τα οποία έχουν και από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να γίνουν. Πάμε στο άρα λοιπόν, αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και νυφαλιότητα και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εθνικών. Κύριε Κουμουτσάκο, ζητήσατε ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για ό,τι έγινε και για να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρέπει να υπάρχει μια υποτυπώδη συνεννόηση σε τέτοιου είδους ζητήματα μεταξύ των κομμάτων. Εμείς ήδη ζητήσαμε.